βασικό κομμάτι της iCONSHOP, αυτό που κάνουμε για να απόσπαστο στο μέρος μας, είναι ουσιαστικά να κάνουμε πειραματικά. Δεν ήρθαμε να προπαγανδίσουμε, έτσι, τα στοιχεία που βλέπετε είναι πραγματικά και γίνονται με αντικειμενικότητα και με φορείς οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί στον χώρο. Η επόμενη ομιλία είναι από τον κύριο Σπύρο Παλαιοχωρινό, ο οποίος, όπως σας είπα, πέραμε κάποιες πολυεθνικές εδώ να σας μιλήσουν για τη χρέωση των εισιτηρίων. Η Borealis L.A.T είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει έδρα την Αυστρία. Είναι ηγέτης του χώρου των λιπασμάτων και ο κύριος Παλαιοχωρινός θα μας μιλήσει γενικά για την θρέψη των εισιτηρών. Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχήν που μας ανεχτείτε. Ευχαριστώ την iCON.SHARE εδώ για την οργάνωση και βέβαια το iCONSHOP και τον κύριο Δημούτση για την ευκαιρία που μας δίνει εδώ να μιλήσουμε μαζί για σημερινά σύντηρα. Μετά θα λίγο το χάσουμε πιο, αλλά δεν πειράζει. Χειμερινά σύντηρα θέλουμε να πούμε. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. 13 Οκτωβρίου, εκτός από Παρασκευή και 13 που θα είναι, ξέρετε τι άλλο είναι. 13 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Λιπασμάτων. Είναι η μέρα που γιορτάζουν τα λιπάσματα, έχουν ορίσει μια μέρα. Και τα 13 Οκτωβρίου επιλέχθηκε γιατί τότε, το 1908, έγινε εφεύρεση του πώς μπορούμε να κάνουμε άζωτο. Να συνθέσουμε αμμονία. Αυτό είναι από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στον κόσμο. Και είναι, αν μπορεί να είναι για κλάμα σήμερα, αλλά εξαιτίας αυτού το 50% του τροφίμου που τρώμε όλοι μας οφείλεται σε αυτό εδώ. Οφείλεται στα λιπάσματα. Οπότε όλοι εμείς στον χώρο των λιπασμάτων είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε, γιατί παράγουμε τροφή ουσιαστικά. Και βέβαια εμείς και εσείς. Και εσείς τελικά τροφή παράγετε. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τρόφιμα και ενώ παλιότερα με ένα εκτάριο έπρεπε να ταΐσουμε 2 ανθρώπους, το 2025 με ένα εκτάριο πρέπει να ταΐσουμε 5 ανθρώπους. Οπότε για σκεφτείτε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος όλων μας. Και εμείς στον χώρο της βιομηχανίας και εσείς στον χώρο της πραγματικής παραγωγής. Οπότε εγώ δεν θα κλαιγά, θα είμαι περήφανος. Και αν τελικά, όπως άκουσα πριν αρχίσουμε εδώ έξω, αποφασίσουμε να μην κάνουμε αγρανάπαυση, αλλά να παράγουμε τρόφιμα, θα πούμε δύο κουβέντες για αυτά. Για αγρανάπαυση δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Και σήμερα λίγο να μιλήσουμε παραπάνω για σιτηρά, μια που είναι η εποχή, σε λίγο θα πούμε στη σπορά. Τα σιτηρά είναι η σημαντικότητα καλλιέργεια στον κόσμο, από άψη καλλιέργεια όγκων, θεμάτων και βέβαια από άψη διατροφής. Ο κόσμος τρέφεται κυρίως με σιτηρά. Και στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια. Και από άψη θεμάτων, και από άψη καταναλώσεων και οικονομικής σημασίας. Και ο Εύρος βέβαια είναι επίσης σημαντικός, είναι η πέμπτη περιοχή της Ελλάδος σε μέγεθος σε παραγωγή εισιτηρών. Δεν έμεινε στο slides, αλλά... Οπότε εμείς ως Borealis, ως παραγωγός λιπασμάτων, είμαστε εδώ για να παρέχουμε τροφή για την τροφή που θα παράξετε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε την πρώτη ύλη για να παράξουμε τρόφιμα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων και υπάρχουν 6 εργοστάσια παραγωγής, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία και βέβαια το σημαντικό είναι για το λίπασμα να είμαστε πολύ κοντά στο τελικό χρήστη, τον τελικό παραγωγό και αυτό από εδώ μπορεί να δείτε από τη δομή της εταιρείας υπάρχουν παντού σημεία αποθήκευσης ώστε η παραγωγή να διανέμεται στον τελικό χρήστη όσο γίνεται με χαμηλότερο κόστος και πιο γρήγορα. Κάποια στατιστικά και για την εταιρεία, γιατί η εταιρεία, η Borealis, στην Ελλάδα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εδώ και 10 μήνες περίπου.
ιδρύθηκε το 1936 και εξαπλώνεται συνέχεια από τότε και στην Ελλάδα ξεκίνησε από πέρυσι, γι' αυτό έχει κάποια στοιχεία. Αλλά να ξέρετε, είναι η δεύτερη παραγωγός εταιρεία λιπασμάτων στην Ευρώπη. Και να δούμε λίγο κάποια πιο αγρονομικά, κάποια, ή να δούμε πώς βλέπουμε εμείς το λίπασμα. Νομίζω ότι ως παραγωγή ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε είναι πώς θα αποφασίσετε ποιο λίπασμα θα ρίξετε. Εφόσον αποφασίσετε να ρίξετε, έτσι. Από ότι έχω την τύχη, κάποιος με έχει ρωτήσει κάποια στιγμή τι μου αρέσει τη δουλειά μου. Και εδώ η δουλειά μου, το καλύτερο που μου αρέσει είναι ότι έχω τη δυνατότητα να μιλώ με πολλούς ανθρώπους και να γνωρίζω πολλούς ανθρώπους. Και αυτό που υπάρχει συχνά είναι ότι χαρακτηρίζεται το λίπασμα από τρία νούμερα ή δύο. 3-15 ή 11-15. Είναι αυτό αρκετό για να αποφασίσετε? Όχι. Δεν είναι αρκετό για να κρίνετε ένα λίπασμα από τα τρία νούμερα μόνο. Και η πιο κλασική ερώτηση. Πάντα όταν κάνουμε παρουσιάσεις, στο τέλος η πρώτη ερώτηση είναι πόσο κάνει το σακί. Είναι αυτή η κύρια ερώτηση για να αποφασίσετε τι θα ρίξετε. Είναι και αυτό, αλλά πρώτα θα πρέπει να δείτε τα τρία νούμερα από τι πρώτες σελίδες προέρχονται. 20 μονάδες αζότου είναι διαφορετικές από 20 μονάδες αζότου αν είναι νητρικό, αν είναι ορυκό, αν είναι αμμονιακό, αν έχει τεχνολογία, αν είναι περικαλυμμένο ή οτιδήποτε άλλο. Ο φόσφορος έχει μεγάλη διαφορά αν είναι υδατοδιαιτητός ή όχι. Υπάρχουν πολύ φτηνά λιπάσματα που γράφουν ένα ωραίο νούμερο φωσφόρου και σας φαίνεται φτηνό και ελκυστικό. Και τελικά ρίχνετε κάτι που δεν μπορεί να το πάρει το φυτό. Δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη. Έχει το λίπασμα θείο. Το θείο έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να μην το παίρνουμε υπόψη μας. Αλλά μετά το άζωτο, το φόσφορο και το κάλιο που όλοι ξέρουμε, το τέταρτο σημαντικό στοιχείο για τα φυτά είναι το θιάφι. Έχετε ρωτήσει ποτέ όταν πάτε να αγοράσετε λιπάσματα πόσο θείο έχει μέσα το λίπασμα? Μην ρωτάτε μόνο πόσο άζωτο έχει, ρωτήστε και πόσο θιάφι έχει. Και κάποια πιο απλά χαρακτηριστικά έχουν μεγάλη σημασία. Ο κόκκος είναι καλός, γιατί είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά μια ομοιόμορφη εφαρμογή στο χωράφι, μια καλή διασπορά, θα μας βοηθήσει και στην τελική απόδοση. Άρα, ένας καλός κόκκος σημαίνει καλύτερη εφαρμογή, ναι, καλύτερη εκμετάλλευση του λιπάσματος. Σκόνη. Σκόνη δεν είναι μόνο να μην μας ενοχλήσει. Σκόνη είναι χαμένα λεφτά τελικά, χαμένα κιλά λιπάσματος. Είναι χημικό ή μπλεντ? Και τι σημαίνει, γιατί είναι κακό ή καλό? Δεν είναι αν είναι καλό ή κακό, απλώς πρέπει να ξέρετε, να μην συγκρίνετε μόνο νούμερα. Αν είναι μπλεντ πρέπει να είναι φτηνότερο. Αν είναι... Και θα αποφασίσετε εσείς αν θέλετε να πάρετε μπλεντ ή όχι, αλλά πρέπει να τα βάζουμε χώρια. Και βέβαια να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Άρα, εάν εξετάσουμε όλα αυτά εδώ, μετά θα πρέπει να δούμε και η τιμή που έχει το προϊόν, αν αξίζει. Και ένα άλλο σημαντικό. Η Όλγα πριν έκανε ένα πείραμα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι σήμερα εδώ, αύριο θα είμαι κάπου αλλού. Θα ρωτήσετε εμένα, μόλις τελειώσω ή κάποιος συνάδελφο από αλλού, πόσα κιλά να ρίξω. Όχι. Η δοσολογία δεν θα στείλουμε έτσι. Δεν είναι φάρμακο το λίπασμα. Μην κάνετε το λάθος να βλέπετε το λίπασμα σαν φάρμακο. Θα ρίξω 20-25. Δεν θα σας πω εγώ δεν ξέρω τα χωράφια, δεν ξέρω την περιοχή. Την περιοχή την ξέρετε πρώτα εσείς και ο τοπικός ο γεωπόνος. Και μαζί, αφού ίσως κάνετε μια καλή ανάλυση εδάφους και αφού υπολογίσετε την παραγωγή. Και τι θέλουμε να πούμε ως αναμενόμενη παραγωγή. Υπάρχουν χωράφια που είναι καλά από τη φύση τους, από το έδαφος. Έτσι είναι φτιαγμένα. Και υπάρχουν χωράφια που είναι λιγότερο γόνιμα. Στα καλά τα χωράφια λογικά περιμένουν παραπάνω παραγωγή. Άρα εκεί θα ρίξουμε παραπάνω λίπασμα. Μην προσπαθείτε να κάνετε το λάθος στα λιγότερα γόνιμα εδάφη να ρίχνετε παραπάνω λίπασμα για να τα κάνετε καλύτερα. Όχι. Πάντα η δόση του λιπάσματος εξαρτάται από την αναμενόμενη παραγωγή. Είναι απλό. Αφού παραπάνω κιλά θα πάρω, παραπάνω πρέπει να πέσω. Το είπατε και πείτε εσείς. Άμα δεν το δώσω να πάει, ποιο θα μου δώσει? Άρα στα καλά θα φέρουμε πολύ λίγο. Άρα για μας, ως παραγωγός λιπασμάτων, η συμβολή που δίνουμε στους
πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, είναι η σωστή επιλογή είναι μια σύνθετη απόφαση που δεν μπορούμε να την πάρουμε εύκολα γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση. Το ρήπασμα είναι η πιο ακριβή επένδυση που κάνετε στην καλλιέργεια. Οπότε σκεφτείτε το μια φορά ακόμα το ότι θα πάρετε. Μην επηρεάζετε από κουβέντες καφενείου και έξω, οπουδήποτε αλλού. Για μας η σωστή απόφαση μπορείτε να την πάρετε εσείς μαζί με τον γεωπόνο σας και μαζί με τον προμηθευτή. Σκεφτείτε το μια φορά ακόμα πριν αποφασίζετε. Αυτό. Και όσον αφορά τα σιτηρά, 5 πραγματάκια που μάλλον τα ξέρετε, αλλά ας τα ξαναπούμε. Το βασικό συστατικό είναι το άζωτο, έτσι. Το κυριότερο συστατικό για την παραγωγή όλων των φυτών και των σιτηρών. Και σχετίζεται με την απόδοση που θα έχουμε στο τέλος και με την ποιότητα και με την πρωτεΐνη. Και η πρωτεΐνη μας δίνει και το ειδικό βάρος. Οπότε όταν ακούτε ότι κάτι θα σας δώσει παραπάνω πρωτεΐνη, δεν θα δίνει μόνο ποιότητα, θα σας δίνει και κιλά. Οπότε καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Ο φόσφορος. Ο φόσφορος είναι πολύ σημαντικός. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρούνται μειωμένες χρήσεις φωσφόρου. Λόγω του υψηλού κόστους έχουν ανέβει πολύ και ανέβει πολύ το κόστος των τιμολιπασμάτων. Το πρώτο πράγμα που κόπηκε εύκολα ήταν ο φόσφορος. Αυτό έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις. Και γιατί το θέλουμε το φόσφορο? Ο φόσφορος είναι καταρχήν σημαντικό στην αρχή τώρα για να μας κάνει ένα καλό ριζικό σύστημα. Ένα καλό ριζικό σύστημα σημαίνει ότι θα αντέξει το φυτό σας καλύτερα την άνοιξη στις ξηρές συνθήκες, θα απορροφήσει καλύτερα νερό, θρεπτικά στοιχεία, είναι η βάση. Άρα προσέξτε λίγο το φόσφορο παραπάνω. Και βέβαια αυτό που είπα και πριν, το θιάφι. Θα ψάχνετε πάντα το θιάφι και ειδικά στα σιτηρά. Αυτό εδώ είναι το μόριο της πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη όπως είπα είναι σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για τα στάρια, αλλά είναι αυτό που είναι το ειδικό βάρος που μας κάνει πιο βαρύ το σπίτι. Η σχέση αζότου με θιάφι στα μινοξιά και στην πρωτεΐνη είναι 25:1. Άρα για κάθε 25 μόρια άτομα αζότου θέλει και ένα θιάφι. Είναι το αμέσως επόμενο σημαντικό στοιχείο. Προσέξτε πολύ το θιάφι στα στάρια. Και πολλές φορές, όταν ένα χωράφι έχει έλλειψη θείου, μια γκρέιτζ το μπερδεύουμε όλοι με έλλειψη αζότου. Νομίζουμε ότι είναι έλλειψη αζότου. Μοιάζουν, είναι ακριβώς τα ίδια συμπτώματα στο φύλλο. Εμείς προτείνουμε βασικά λιπάσματα. Τώρα για την αρχή θα σας πω, έχουμε κάποιους τύπους στην αρχή και όπως είπα τη δόση την αποφασίζετε εσείς μαζί με τον συνεργάτη σας, τον τοπικό εδώ πέρα πάντα, τον γεωπόνο. Και στο σιτάρι, στα σιτηρά πάντα θέλουμε να προσθέσουμε άζωτο μετά, την επιφανειακή που λέμε. Η πρόταση δικιά μας είναι ότι οι δύο εφαρμογές αζότου είναι πάντα καλύτερες. Δεν ξέρω εγώ η πρακτική σας ποια είναι στην περιοχή. Γενικότερα στην Ελλάδα συνηθίζουμε να κάνουμε μία εφαρμογή επιφανειακής. Δείτε το, ψάξτε το, αν το κάνετε τη δεύτερη φορά πάντα είναι καλύτερη. Αν δεν κάνετε δύο φορές, ας πάτε την αζωτούχο. Μας βοηθάει στην τελική απόδοση να πάει το άσοδο προς τα πίσω και ακόμα πιο εξειδικευμένα εμείς προτείνουμε η πρώτη εφαρμογή να έχει ασβεστούχονη, να έχει ασβέστιο μέσα. Το ασβέστιο είναι επίσης πολύ σημαντικό για τα γνωστόδη φυτά όπως είναι τα σιτηρά. Οπότε στην αρχή προτείνουμε μία ασβεστούχο και η δεύτερη δόση να είναι μηνυτρική. Τα προϊόντα που εισάγουμε στην Ελλάδα, η Borealis παράγει πολλούς τύπους, πάνω από 30 τύπους, για πρόταση για τα χειμερινά σιτηρά για τη βασική λίπανση. Στην Ελλάδα έχουμε εισάγει 3 τύπους, το 21-17-0 με 11% θείο. Όλοι οι τύποι είναι με πολύ ψηλή υδατοδιοτητα φωσφόρου. Ο φόσφορος όλος, το 92% είναι εδώ το τελειτό, σημαίνει ότι διαλύεται και μπορεί το φυτό να τον πάρει. Κρατήστε υπόψη σας ότι από τα λιπάσματα που κυκλοφορούν υπάρχουν λιπάσματα που έχουν 60% τελειτότητα και πολλά με 80. Και κάποια υπάρχουν με 90, δεν έχουμε μόνο εμείς με 90, αλλά αυτό που σας είπα, πολλά τα λιπάσματα που σας προσφέρονται μπορεί να έχουν τελειτότητα σχεδόν 60%. Δηλαδή το μισό που πληρώνετε δεν θα του πάρει ποτέ το φυτό.
Το 21-17-0 το προτείνουμε κυρίως για σκληρό σιτάρι, γιατί έχει καλή αναλογία, καλή σχέση αζότου με φόσφορο και την υψηλή πυρεκτικότητα της εθείου. Και αυτή η αναλογία έχουμε δει ότι ταιριάζει πιο πολύ στο σκληρό σιτάρι για τις χώρες της Μεσογείου. Το 20-20-0 είναι για πιο ψυχρά κλίματα, για πιο κρύα εδάφη, έχει παραπάνω φόσφορο και είναι πιο φωσφορό βολύμασμα. Θα το προτείναμε σε εδάφη που ξέρετε εσείς ότι είναι βαριά ή ότι είναι πιο κρύα. Κυρίως και φυσικά αν είναι μαλακό σιτάρι ή κρυθάρια, σήμερα το 20-20. Το 20-8-0 είναι ένα λίβασμα για εκεί που ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται φόσφορος. Μπορεί να είναι κάποιο χωράφι, κάποια περιοχή που να αποτυπήσει της να έχει ψηλή συγκέντρωση φωσφόρου. Αυτό μπορεί εδώ να το δείτε μια ανάλυση εδάφους. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το πληρώνετε. Οπότε βάζουμε λίγο φόσφορο ίσα ίσα για να βοηθήσουμε το φυτό να ξεκινήσει και προσέχουμε πολύ το άζωτο και το θιάφι. Γιατί συνήθως τα εδάφη που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φόσφορο περιμένουμε λήψη στίου. Οπότε θέλω να συμπληρώσουμε. Αυτές είναι οι προτάσεις δικές μας. Αυτά είναι τα λόγο. Είναι καινούργια εταιρεία για την Ελλάδα, παλιά για την Ευρώπη. Είναι η δεύτερη εταιρεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.